Νικόλαο Βασιλιάδη, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, για να δούμε λίγο τι ήταν το 1821, τι ήταν η Επανάσταση. Κατά ένα μαγικό τρόπο, μια μηχανή του χρόνου, μπορούσαν να έρθουν οι αγωνιστές του 1921 μπροστά μας. Θα αισθανόταν μια έκπληξη βέβαια για αυτό που βλέπουν, αλλά περισσότερο θα αισθανόταν έκπληξη και οργή από αυτά τα οποία πραγματικά τότε αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του αγώνα τους και τα αυτονόητα. Λοιπόν, γιατί έχουμε φτάσει εδώ στην Ελλάδα πραγματικά και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια που έχει κυριαρχήσει το ρεύμα των αποδομητών, το περίφημο στα πανεπιστήμια, όπου έχουμε μια αναθεώρηση του εθνικού αφηγήματος και ακούμε απίστευτα πράγματα. Η Επανάσταση δεν έγινε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τη Πατρίδα στην ελευθερία, ότι ήταν Αλβανοί, Σλάβοι, διάφοροι εν πάση περιπτώσει που επαναστάτησαν στην Οθωμανική διοίκηση, επειδή κακοπερνούσαν από τη φορολόγηση των Κοντζαμπάσιδων που του είχε εκμισώσει του φόρου η Οθωμανική διοίκηση, γι' αυτό επαναστάτησαν. Δεν είχε χαρακτηριστικά εθνικά ο αγώνας αυτός. Πρώτα γένετο έγινε κράτος και μετά έγινε το νέο ελληνικό έθνος. Για να ευαγγελίζονται αυτό το απίστευτο της ασυνέχειας του ελληνισμού, συστήθηκε μια επιτροπή, υποτίθεται για να τιμήσει το 2021 το πνεύμα. Και στην επιτροπή αυτή, οι ιστορικοί που συμμετέχουν είναι ακριβώς αυτή τη λογική αποδόμηση, αφισβητούν το κρυφό σχολείο. Καλέσαμε βέβαια τον Μπαγκλαντές να συνεορτάσει την επέτειο της εθνεγερσίας, παύλα κρατικής παλιγγενεσίας, αυτός είναι ο σωστός όρος. Σωστά, λοιπόν, σωστά το λέω. Και τον Μπαγκλαντές, να θυμίσω, μαζί με το Πακιστάν, είναι τα δύο κράτη τα οποία αναγνώρισαν αυτή τη ψευτοδημοκρατία της αυτοαποκαλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Τα κατεχόμενα. Δηλαδή, ακριβώς θα τιμήσουμε, ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν ένα από τις διαφημιστικές αφίσες που έβγαλε αυτή η επιτροπή, αν δείτε, υπήρχε μία εικόνα της ναυμαχίας της Σαλαμίνας και του Θεμιστοκλή. Δεν υπήρχε καμία εικόνα από καμία μορφή της γέφυρας μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του νέου ελληνισμού του Βυζάντιου. Έτσι. Και επαναλαμβάνω και το λέω στους φοιτητές, το Βυζάντιο ήταν μια ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία στη μεγαλύτερη διαδρομή της και είναι η μακροβιότερη αυτοκρατορία της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι η περίφημη Βυζαντινή χιλιετία. Χίλια χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, τη διαγράφουν αυτοί λοιπόν και πάμε μετά στον. Δείχνει μια εικόνα του Κολοκοτρώνη, της Μπουμπουλίνας και του παλαιού Παντών Γερμανού και πάμε σύγχρονη Ελλάδα που είναι ο Παπα-Νικολάου, ο γιατρός με το τεστ παπ, η Μαρία Κάλλας και ο Τέτο Κούμπο. Είναι ακριβώς δείγμα λοιπόν το τι ακριβώς μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Δυστυχώς έχει χαθεί, έχει αλλοιωθεί το πνεύμα και το νόημα της Ελληνικής Επανάστασης. Αν μόνο παραπέμψουμε στον μέγιστο των αγωνιστών, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, που το ελλαδικό κράτος που χτίστηκε μετά την απελευθέρωση τον έβαλε φυλακή και κόντεψε να τον εκτελέσει. Ευτυχώς έφυγε δικαιωμένος. Έτσι ακριβώς. Ρωτήθηκε, είσαι αγγλόφιλος, είσαι γαλλόφιλος, είσαι ρωσόφιλος και απάντησε, όχι, είμαι θεόφιλος γιατί μόνο ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα. Σε μια συνομιλία που είχε με τον Χάμιλτον, τον Άγγλο Ναύαρχο, του είπε ότι ο δικός μας ο πόλεμος δεν μοιάζει με κανέναν. Γιατί είναι έθνος με έθνος, δεν είναι απέναντι σε ένα καθεστώς. Έκανε αναφορά στο μαρμαρωμένο βασιλιά και στα κάστρα του, το οποίο δηλαδή ουσιαστικά το όραμα αυτών των ανθρώπων που αναστάτησαν. Και το λέω επειδή ένα άλλο αφήγημα το οποίο κινείται στη μέση μεταξύ των αποδομητών και είναι, αν θέλετε, πιο κοντά που το υποστηρίζουν πάρα πολύ οι σύγχρονοι ιστορικοί, είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι προϊόν της επιρροής της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης. Και λέω λοιπόν εγώ το εξής. Από την άλωση και τη μετάπτωση το 1453 και τη μετάπτωση στην Οθωμανική κυριαρχία, 124 επαναστάσεις γίναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί. Από το 1460, από το Κροκόδηλο Κλαδά, από το κίνημα το 1611 του Διονύσιου του Επίσκοπου Τρίκης, το αποκαλούμενο σκυλόσοφου Διονύσου Φιλόσοφου, τα ορλοφικά τα οποία έγιναν το 1770, που ήταν μια γενικενευμένη εξέγερση. Αφήνω το θέμα της Ρωσίας απ' έξω. Δηλαδή, τι ήταν, είχαν επιρροή. Την Αμερικανική, μπράβο, Λάμπρος Κατσόνης, ήταν επιρροή από την Αμερικανική και την Γαλλική Επανάσταση. Λοιπόν, είναι απίστευτα πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αισθανθούν και όμως υποστηρίζονται αυτό. Και ποια ήταν η επιρροή από τον γαλλικό διαφωτισμό? Εδώ να πούμε το εξής. Δυστυχώς, πέρασε ο Φλεβάρης, είχαμε την επέτειο 22 Φεβρουαρίου, διέβη το Προύθο ποταμό Αλέξανδρος Μυψηλάντζης, μην ξεχνάμε ότι η Επανάσταση ξεκίνησε με Βλαχία. Έτσι λοιπόν, 24 έγινε τη διακήρυξη περίφημη μάχου υπερπίστους και πατρίδος. Και προσέξτε, ποιοι πλαισίωσαν τον Αλέξανδρο Μυψηλάντζη? Ο Ιερός Λόχος. Τι ήταν ο Ιερός Λόχος? Φοιτητές, σπουδαστές, νέοι άνθρωποι. Πού ορκίστηκαν αυτοί, εμπνέστηκαν λέει από τον γαλλικό διαφωτισμό? Έδωσαν όρκο της αρχαίας Θήβας.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμη και για τα συντάγματα, η δική μου εισήγηση στην συγκεκριμένο διαδικτυακό συνέδριο ήταν αυτό ακριβώς, να καταδείξει ότι τα περίφημα συντάγματα, τα οποία ήταν πολύ προχωρημένα και πολύ προοδευτικά λοιπόν, των επαναστατημένων Ελλήνων, πέρα το ότι σαφώς διακήρυξαν ότι πρόκειται για έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα που δεν μοιάζει με κανένα, δηλαδή δεν ήταν ανατροπή της καθεστικής τάξης, ήταν διεκδικούσε ένα έθνος την απελευθέρωσή του. Θα δούμε λοιπόν, επειδή λένε ότι ήταν επηρεασμένα το Γαλλικό Σύνταγμα, το Αμερικανικό Σύνταγμα. Ποιο Γαλλικό Σύνταγμα, που μιλάει για ανεξιθρησκεία, που είχε το διαζύγιο, το κοινή συνενέση. Οπότε λέτε, κύριε καθηγητά, για να το καταλάβουμε. Ήταν παρέπεμπε στην αρχαία, εγώ παραθέτοντας ναι, κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις των άρθρων, παρέπεμπε ακριβώς σε συγκεκριμένες διατάξεις της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Σπάρτης από τα πολιτεύματα εκείνα. Και το χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέω, ότι ο ορισμός των τριών εξουσιών στα συντάγματα των Επαναστατημένων Ελλήνων είχε ουδέτερο άρθρο. Έλεγε το βουλευτικό, το εκτελεστικό, το δικαστικό. Γιατί? Γιατί παρέπεμπε ακριβώς στην αρχαία Αθήνα. Δεν ήταν η γαλλική μετάφραση των τριών εξουσιών γένους θηλυκού. Και αυτές ακόμα οι λεπτομέρειες δίνουν κάποια πράγματα. Εκ των υστέρων λοιπόν, τελικά μόνο οι Έλληνες δεν κάναν την Ελλάδα, δεν επηρεάστηκαν καθόλου κτλ. Και, βεβαίως ούτε κρυφό σχολείο. Αλλά πώς θα πούμε ότι δεν έγινε κρυφό σχολείο, ότι δεν υπήρχε ο χορός του Ζαλόγκου και όλες αυτές τις θυσίες. Πάτησε αυτός ο τόπος εδώ, το λέω και τα λοιπά, πατάει σε έναν ατελείωτο καμβά αίματος, μαρτύρων και ηρώων. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι, στα πανεπιστήμια, εσείς είστε καθηγητής πανεπιστημίου, όλα αυτά που μας είπατε διδάσκονται? Δυστυχώς, γιατί στα σχολεία δεν διδάσκονται. Στα σχολεία δεν διδάσκονται. Είναι προφανές αυτό. Δυστυχώς και στα πανεπιστήμια, όπως σας είπα, λυπάμαι που το λέω, δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, αλλά είμαι η μοναδική εξαίρεση. Ή από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, έχω ακούσει συναδέρφους σε άλλα τμήματα και στο δικό μας το πανεπιστήμιο να λένε αυτό ακριβώς, ότι ήταν μια χαρά. Ήμασταν μια Οθωμανική διοίκηση, ούτε τυραννία, δεν υπήρχε πεδομάζωμα, δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, και ότι εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή. Δεν υπήρχαν βίαιοι, δεν υπήρχαν σφαγές, δεν υπήρχαν αποκεφαλισμοί, δεν υπήρχε. Γι' αυτό ο κόσμος τις πρώτες δύο αιώνες φεύγει από τα παιδινά και πάει στο ορεινά. Έτσι λοιπόν, και έχουμε τους κλέφτες και τους αρματολούς και μετάπτωσε από ένα καθεστώς στους άλλους κτλ. Λοιπόν, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά και περνούσε μια χαρά. Όταν λοιπόν παρήκμασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκμίστοσε, λέει, τους φόρους στους Προεστούς και στους Κοντζαμπάζες, και αυτοί άρχισαν πλέον να καταπιέζουν το λαό και γι' αυτό επαναστάτη ο λαός. Απίστευτα πράγματα. Και έλεγα μάλιστα και το επίθετο ότι γι' αυτό άλλωστε δεν υπήρχαν και συγκρούσεις μεταξύ των λαών, δεν υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ των βαλκανικών λαών. Μα τι συγκρούσεις να υπάρχουν όταν όλοι ήταν, εν πάση περιπτώσει, υπό καθεστώς κυριαρχίας? Και δεν είναι τυχαίο ότι το 19ο αιώνα έχουμε τα εθνικά κινήματα, και η Σερβία επαναστατεί και κάνει ανεξάρτητο κράτος, και η Ελλάδα και άλλα κράτη στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Οπότε η φιλική εταιρεία που ξεκίνησε όλη αυτή την οργάνωση της επανάστασης του 1821. Τη ταυτίζουν και αυτοί με τους Γιακοβίνους. Ότι ήταν μια οργάνωση κτλ. Που δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Τρεις απλοί άνθρωποι. Και αυτό, αν θες, το έλεγα χθες, γιατί κατά σύμπτωση χθες είχαμε στο μάθημα ιστορία νεότερου συγχρονισμού με τα παιδιά. Λέω, κοιτάξτε, λέω, τι μπορεί να κάνει όταν υπάρχει πίστη σε ένα στόχο πραγματικά και αγνή πρόθεση, πώς μπορεί να συνεγείρει. Τρεις απλοί άνθρωποι. Τι ήταν? Ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλοφ. Έτσι. Κάποιοι λένε και ο Αναγνωστόπουλος. Ναι, ο Αναγνωστόπουλος. Τέταρτος, ναι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δεν ήταν κάποιοι οι οποίοι ήταν, εν πάση περιπτώσει, πρίγκιπες οτιδήποτε. Και τελικά ξεκίνησε αυτό με έναν τρόπο συνωμοτικό, αλλά έφτασε στο σημείο να έχει δεκάδες χιλιάδες μέλη, από άκρο πράκρο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, και ο χαρακτήρας ήταν καθαρά εθνικός. Δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες, ό,τι είναι εθνικό, που ήταν αληθές, όπως έλεγε ο Κωστής Παλαμάς, δυστυχώς καταπολεμείται με το χειρότερο τρόπο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν είσαι Έλληνας, Χριστιανός και Ορθόδοξος, θεωρείται μέγα ποινικό αδίκημα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, ο Έλληνας. Στην αρχαιότητα, την οποία επικαλεστήκαμε, στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα, πολεμούσε υπερβομό και αιστείων για τη Χριστού, την πίστη, την Αγία και τη Πατρίδα στην ελευθερία. Χθες διάβαζα κάτι το οποίο πρέπει αξίζει να το πούμε, ότι όταν μπήκε στην Τριπολιτσά οι Έλληνες μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, το Σεπτέμβριο του 23, έγινε η πρώτη ελληνική σημαία. Ξέρεις, αγαπητέ Ανδρέα, που έγινε η πρώτη ελληνική σημαία? Για πείτε μας. Από Ράσο και Φουστανέλα. Μάλιστα. Πήρε, λέει, ο Παπαφλέσσας από το εσωτερικό του Ράσου του δύο λωρίδες που ήταν αυτό το χρώμα το γαλάζιο. Πήρε ο πλαρχηγός Καλαθάς, αν θυμάμαι καλά, και τα λοιπά, επίσης από τη φουστανέλα του, και φτιάξαν αυτή τη σημαία με το σταυρό και το γαλάζιο και το άσπρο. Μια που και θέτεται... αυτό ακόμα αναδεικνύει τη συμμετοχή. Γιατί, επειδή ετέθηκε το θέμα ότι η Εκκλησία ήταν απούσα ή ήταν συμβασμένη. Τώρα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που προλογίζει ο κύριος Βερέμης και λέγεται «Η μαύρη βίβλος της Εκκλησίας, την Επανάσταση του 21».
θυμίσω ότι ο κύριος Βερέμης είχε κάνει και τη γνωστή εκπομπή στο Sky και πρόσφατα βέβαια το κανάλι στο Βεργίνα ανέδειξε αυτή την απίστευτη δήλωση που σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου θα είχε κληθεί το λιγότερο στην εισαγγελέα, ας πούμε, να δώσει εξηγήσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων, για να πω και κάτι βαρύτερο, γιατί μιλώ και ως νομικός. Όπου μας είπε ότι θα καταληφθεί το Καστελόριζο με 50.000, ότι θα σκοτωθούν άνθρωποι και οι πόλοι θα πάνε εχμάλωτοι του πολέμου. Αυτά είναι λοιπόν ο Αθανάσιος Διάκος. Εθνομάρτυρας. Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει, τον σουβλίσαν ζωντανό. Έτσι είναι ένα παράδειγμα. Ο επίσκοπος Σαλώνων. Ο Ισαΐας, τι ήταν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι? Ξαφνικά ανάβει φωτιά σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι προφανές όμως ότι όταν είσαι ένα καθεστώς έτσι δουλείας, δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεπηδείς και να γίνεις αυτοκρατορία. Εκεί βέβαια πάει σε μια άλλη. Συγκρούστηκαν δύο ιδεολογίες. Το ένα ήταν το όραμα του Ρίγα Φεραίου. Ότι όπως κατά το πρότυπο του μετασχηματισμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βαθμιδών σε Ελληνοχριστιανική Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θα μπορούσε λοιπόν η παρικραμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία να αντικατασταθεί, και γι' αυτό μιλούσε ο Ρήγας Φεραίος για δημοκρατία, έτσι, για ένα άλλο καθεστώς, λοιπόν για μια βαλκανική συνομοσπονδία που προφανώς το πολιτικό κέντρο θα ήταν ο Ελληνισμός, θα ήταν οι Έλληνες. Και με χριστιανικά χαρακτηριστικά. Και ακριβώς. Θα ήταν πάλι μια. Με ένας μετασχηματισμός από μια παρικμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια Ελληνοχριστιανική Αυτοκρατορία, που τον πρώτο λόγο σε αυτή την. Δηλαδή θα ήταν ακριβώς η αναβίωση του Βυζαντίου. Αυτό το πράγμα ήταν το όραμα. Για την οικουμενικότητα του Ελληνισμού. Που πήγαν εκεί λοιπόν να πολεμήσουν, όπως είπαμε, για τον Χριστό την πίστη στην Αγία και τις Παλαιστινίες. Αυτοί λοιπόν, το μαρμαρωμένο βασιλιά, είχαν ως όραμα και θέλαν να φτάσουν να ελευθερώσουν την πόλη. Υπήρχε η άλλη. Η δεύτερη, ας το πούμε, άποψη που δυστυχώς ήταν αυτή που τελικά επικράτησε, που ήθελε μια Ελλάδα, και αυτό βεβαίως ήταν και επιθυμία των ξένων δυνάμεων, έτσι λοιπόν, μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να είναι ένα μικρό κράτος, ελεγχόμενο, εξαρτημένο από τον ξένο παράγοντα, και γι' αυτό είχαμε και το αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό κόμμα. Δεν είναι και τυχαίο. Τη δολοφονία του Καποδίστρια, βεβαίως. Και βεβαίως, επίσης, θα φτάσουμε σε αυτό, μην ξεχνάμε ότι από το 1825, Μαυροκορδάτους κλπ, δηλαδή αυτοί οι οποίοι υπέγραψε το έγγραφο προστασίας στην Αγγλία. Είχαμε τα πρώτα τοκογλυφικά δάνεια από τους Ρότσιλντς. Έτσι λοιπόν, το οποίο βεβαίως, και θα το συνδέσω και με τον Καποδίστρια, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Μου είχε κάνει μια πολύ καλή ερώτηση ένας φοιτητής, γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά μας εκπλήσουν πολλές φορές. Λοιπόν, ευχάριστα και τελευταία με εκπλήσουν ωραία και γι' αυτό πραγματικά ελπίζω πάρα πολύ. Μου λέει, κύριε, αφού δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος, ανεξάρτητο κράτος, ποιος είχε τη νομική υποχρέωση να πληρώσει αυτά τα δάνεια? Είναι ένα πολύ σωστό ερώτημα. Έτσι, λοιπόν, γιατί δεν υπήρχε κρατική οντότητα? Λέγεται λοιπόν, επειδή πάμε στην δολοφονία του Καποδίστρια, ο Καποδίστρια είναι μια προσωπικότητα της παγκόσμιας ιστορίας. Διακρίθηκε στο συνέδριο της Βιέννης το 1815. Η διαρκής ουδετερότητα της Ελβετίας είναι έργο δικό του. Λοιπόν, συναγωνίστηκε τον Μέτερνιχ. Ο Μέτερνιχ έλεγε ότι, εν πάση περιπτώσει, το μισό αυτό τον άνθρωπο είναι από όλους, αλλά είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος, γιατί είναι ειλικρινής και είναι τίμιος. Λοιπόν, φοβόταν δηλαδή ο Μέτερνιχ ουσιαστικά έχει ως αντίπαλο τον Καποδίστρια. Λοιπόν, ενώ ήταν ο Νέσσαλος υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, δεν πήγαινε πουθενά χωρίς την παρουσία του Καποδίστρια. Και πραγματικά είναι συμβολή του τεράστια. Λένε ότι ουσιαστικά ήταν ο αφανής αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Αρνήθηκε να αναλάβει την ηγεσία, γιατί ακριβώς θεωρούσε ότι θα βοηθούσε, και πράγματι βοήθησε πάρα πολύ στην άσχημη αντίδραση των ξένων. Μην μιλάμε, να θυμίσω ότι όταν ξέσπασε η επανάσταση είχαμε το συνέδριο του Λάιμπαχ. Οπότε ορθώς λέτε ήταν, αρνήθηκε την αρχηγία της φιλικής εταιρείας για να βοηθήσει από τη θέση του. Δική του πρόταση ήταν ο Ιψηλάντης να αναλάβει αρχηγός. Αυτός έκανε ουσιαστικά κινούσε τα νήματα. Θεωρούσε όμως ότι όντας ευρισκόμενος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας θα βοηθούσε πάρα πολύ να μην επανάσταση, να μην υπάρχει κάποια αντίδραση από μια Ευρώπη που ήταν μέσα στο σκοτάδι και την απολυταρχία μετά τη Γαλλική Επανάσταση, μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Όλοι θέλαν το status quo. Και με πραγματικά επιδέξιους χειρισμούς ο Καποδίστριας κατόρθωσε το ακατόρθωτο, δηλαδή να υπάρχει μια παθητική ευμένεια. Και όσο υπάρχουν Έλληνες πραγματικοί, το παράδειγμα του κυρίου Τζούνι τελευταία νομίζω είναι πολύ σωστά, χαρακτηριστικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ελλάδα έχει ανθρώπους
πραγματικούς Έλληνες, είναι άλλο πρόβλημα. Δυστυχώς, αλλού είναι το πρόβλημα. Εγώ θα πω, συμμερίζω απόλυτα την άποψη του μεγάλου ιστορικού του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, που είπε ότι το νέο ελληνικό κράτος σκότωσε το έθνος. Ο δε Οδυσσέας Ελίτης, ο μεγάλος ελληνικός μας ποιητής, είπε κάτι αντίστοιχο. Ότι εμείς οι Έλληνες πετύχαμε σαν γένος, αποτύχαμε σαν κράτος. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό το στραβογεννημένο νεοηλιαδικό κράτος, και επαναλαμβάνω, ήταν κομβικό σημείο για να επανέλθουμε στο Καποδίστρια. Η δολοφονία του πρώτου πραγματικού εθνάρχη, του Ιωάννη Καποδίστρια, ή θα ήταν τελείως διαφορετική η πορεία αυτού του κράτους. Είχε θέσει τρεις άξονες υψηλής στρατηγικής: ισχυρή οικονομία, ισχυρή δημόσια διοίκηση, ισχυρό στρατό. Μην ξεχνάμε ότι όταν ανέλαβε, όταν ήρθε ο Καποδίστρια το 27, δεν υπήρχε ακόμα, δεν είχε οριοθετηθεί έτσι, τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Κηρύχθηκε ανεξάρτητο με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Έπρεπε να φτιάξει ένα κράτος από το πουθενά, τον κατηγόρησαν ως δικτάτορα, αλλά έτσι έπρεπε να λειτουργήσει. Αν και ουσιαστικά με τις ρυθμίσεις οι οποίες έλαβε για το θέμα αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα συντάγματα αυτά τα οποία λέμε, ουσιαστικά οι αντιπρόσωποι ήταν διορισμένοι. Τις επιδάμεις, τρεις δύνας και τα λοιπά. Και επειδή ήταν λοιπόν διορισμένοι, κατόρθωσαν τελικά, ρίξανε τους οπλαρχηγούς, όλη αυτή η κάστα του Μοβροκορδάτων, των Κολέτιδων κτλ. Και ούτω καθεξής, και πήγαμε σε έγγραφα σε αυτά που είπαμε στο θέμα της προστασίας και στην εξάρτηση αποκλειστικά από τον ξένο παράγοντα. Λοιπόν, η δολοφονία λοιπόν του Καποδίστρια είναι το κομβικό σημείο. Γιατί λοιπόν στο Foreign Office, τα γαλλικά κτλ. Λοιπόν, ναι, 190 χρόνια μετά το θάνατο του Καποδίστρια, ενώ τα αρχεία δίνουν τη δημοσιότητα μετά από 20, 30, 50 χρόνια, παραμένουν οι φάκελοι μη προσβάσει. Και συνδέεται και με αυτό που σου είπα για το θέμα των δανείων. Μην ξεχνάμε ότι ο Καποδίστριας, εκτός ότι ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα, έβγαλε και νόμισμα, τον Φίνικα. Λέγεται λοιπόν ότι ακριβώς αυτό το νόμισμα, υπήρχαν κάποιοι δανειστές, να το πούμε έτσι με όρους σημερινούς, είχαν πολύ μεγάλο φόβο ότι δεν θα μπορέσουν να αποπληρωθούν τα τοκογλυφικά δάνειά τους με τη νέα κατάσταση και το νέο στάτους και το νέο νόμισμα που είχε ο Καποδίστριας. Ήταν εμπόδιο στα σχέδιά τους, γιατί σας είπα, δεν υπάρχει ένα παράδοξο. Τώρα, αγαπητέ, κύριε καθηγητά, κάποιος μπορεί να σας κατηγορήσει ότι κάνετε μαρξιστική προσέγγιση επειδή επικαλείστε την οικονομία. Καθόλου μαρξιστική προσέγγιση, αλλά σίγουρα και η οικονομία είναι μέσα στο παιχνίδι. Σωστά. Και ήθελα να πω αυτό το εξής, έτσι προς Θεού. Εγώ πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα και μόνο βάζω την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν. Λέω όμως το εξής. Υπάρχει η ελληνική ιστορία, η οποία είναι 3.000χρονη και έχει βέβαια χρυσές σελίδες και τρισένδοξο, το λέω συνέχεια στους φοιτητές, έχει πάρα πολλά οξύμορα. Ένα από τα οξύμορα είναι το εξής. Η Ελλάδα ήταν μια ναυτική δύναμη. Και με τη συνθήκη του Κιουτσού Καναρίτζη δόθηκε η δυνατότητα να έχουμε πλέον με κανόνια ελληνική, ας πούμε, και είτε κατά των πειρατών κτλ. Δόθηκε η δυνατότητα, υπήρχε έτοιμος ο στόλος που βοήθησε πάρα πολύ στο να κρατήσει η επανάσταση. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η Ελλάδα να τίθεται υπό την προστασία εντός εκτός εισαγωγικών μια θαλασσοκράτηρα δύναμη, και πώς αυτή η θαλασσοκράτηρα δύναμη, αναφέρομαι στην Αγγλία προκειμένου, μετά τον εθνοτικό ανταγωνισμό στα Βαλκάνια, γιατί οι Ρώσοι μετά το περίφημο ελληνικό σχέδιο της Εκατερίνης Μεγάλης, που προέβλεπε τη δημιουργία μιας ελληνικής αυτοκρατορίας, που θα κινούνταν δορυφορικά βέβαια προς τα ρωσικά συμφέροντα, είδαν ότι είναι προσδεδεμένοι στο αγγλικό άρμα και έτσι υιοθέτησαν το όραμα του πανσλαβισμού και εκεί ξεκίνησαν οι εθνοτικοί ανταγωνισμοί στη Μακεδονία κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, πώς είναι δυνατόν μια θαλασσοκράτηρα δύναμη να θέλει να δημιουργήσει μια ανταγωνίστρια δύναμη. Δηλαδή η Ελλάδα, το λέω στους φοιτητές αγαπητέ, και λέω το εξής. Ας δούμε λέω ένα χάρτη. Όπως μπαίνει στη Μεσόγειο από τον Ατλαντικό, ποια είναι τα τέσσερα πιο στρατηγικά σημεία που είναι στη Μεσόγειο κατά σειρά? Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κρήτη και Κύπρος. Μάλιστα. Η λεκάνηση του Ανατολικού Μεσογείου, το λέμε επειδή είμαστε και τμήμα διπλωματικών σπουδών, είναι ένα από τα στρατηγικότερα, αν όχι το στρατηγικότερο διεθνές υποσύστημα. Φανταστείτε λοιπόν μια Ελλάδα η οποία θα έλεγχε την Κρήτη και την Κύπρο και γενικά όλη αυτή την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μεσογείου, πώς θα ήταν υπερδύναμη και πάλι, ας πούμε. Εντάξει. Οι οποίοι Ρώσοι είχαν υιοθετήσει το πρόγραμμα. Και αυτό είναι ένα παραμέτρητο ομόδοξο γένος. Ναι. Και να κλείσουμε ουσιαστικά με αυτό, αγαπητέ Ανδρέα, το λέω συχνά. Υπάρχει ένα βασικό αξίωμα στην εθνική διπλωματία. Δεν υπάρχουν σταθεροί φίλοι, σταθεροί εχθροί, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Συμφέροντα είναι ο κινησμός έτσι του ισχυρού. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει. Βλέπουμε ακριβώς οι Ρώσοι τα δικά τους συμφέροντα. Λοιπόν, και δεν αποδείχθηκε αυτό το περί ομόδοξου γένους κτλ. Το βλέπουμε και σήμερα. Τα συμφέροντά τους. 25 Μαρτίου, λοιπόν, όλοι να βγάλουμε τις σημαίες στα μπαλκόνια μας.
Πρέπει να τη τιμήσουμε γιατί είναι τα 200 χρόνια. Κάτω από αυτές τις ειδικές συνθήκες δεν μπορεί διάφοροι. Βλέπω ότι αναγγέλθηκε αύριο στην Αθήνα από την πακινιστανική κοινότητα Δραπετσόνας, Κέρφα κτλ. Πορείες, διαδηλώσεις και οι Έλληνες πατριώτες να μην μπορούν να βγούμε τις σημαίες να γιορτάσουν τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία Παύλα Κρατική Παρικενεσία. Πέσαμε πάνω στην πανδημία. 25 Μαρτίου. Να είστε καλά. Ισχύει μόνο για τους Έλληνες πατριώτες όμως η πανδημία. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.